Αναστάτωση στο αρχηγείο της Εθνικής Φρουράς προκαλεί σύλληψη ενός λοχαγού ως υπόπτου για παιδική πορνογραφία. Πάμε στο Θησέα Ιωάννου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Θησέα, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Νικήτα. Χειροπέδευσε 39χρονο αξιωματικό της Εθνικής Φρουράς, πέρασαν χθες μέλη της αστυνομίας για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες στα γραφεία του ηλεκτρονικού εγκλήματος του αρχηγείου αστυνομίας, έφτασαν 4 πληροφορίες από ξένες υπηρεσίες ότι μέσω συγκεκριμένου λογαριασμού είχαν σταλεί σε άλλους χρήστες του διαδικτύου 6 αρχεία με παιδική πορνογραφία. Διερευνώντας πληροφορίες, τα μέλη της αστυνομίας έφτασαν χθες αργά το απόγευμα στα ίχνη του 39χρονου, τον οποίο και συνέλαβαν. Εναντίον του διερευνώνται μεταξύ άλλων η κατοχή και απόκτηση παιδικού πορνογραφικού υλικού και η διανομή τέτοιου υλικού. Ήδη οι ανακριτές της υπόθεσης έχουν ζητήσει και την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων του υπόπτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Νικήτα, έγιναν έρευνες στην κατοικία του υπόπτου, όπου κατασχέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 τάπλετ. Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στο στρατόπεδο που είναι το γραφείο του υπόπτου και στην παρουσία μελών της στρατονομίας έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί ωστόσο οτιδήποτα. Ήδη για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΦ και ο ύποπτος τέθηκε υποκράτηση για 5 μέρες.